Το είδαμε το μάτς σήμερα. Τέσσερα-τρία-τρία ο ΠΑΟΚ. Με καλές αιχμές μπροστά, Ροντρίγκες Μακ. Ο Μακ δεν παίζει. Ο Μακ φυλάει τα πόδια του. Ο Μακ φυλάει τις μίξες του. Ο Μακ τη γλιτώνει σήμερα, γιατί έπαιζε ο ΠΑΟΚ 11 με 10. Δεν ακούμπησε την μπάλα. Και το πιο λογικό να μην ακουμπήσει την μπάλα. Και το πιο λογικό είναι να μην το βάλει να παίξει άλλα. Προτιμώ τον Μουστακίδη εκεί από την αρχή. Μουστακίδη. Τον Μουστακίδη εκεί από την αρχή. Γιατί πολλές φορές ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος δεν έχει κίνητρο, ο καλύτερος να είναι, είναι άχρηστος. Όπως άχρηστος είναι και ο Μπερμπάντοφ, ο οποίος γράφαν οι εφημερίδες ότι θα είναι έτοιμος στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Ο Γλύκος έκανε 2-3 καλές αποκρούσεις. Ήταν καλό σήμερα. Έκανε αποκρούσεις γιατί η μπάλα πήγε κάτω χαμηλά. Και η μπάλα δεν πήγε στον αέρα να κάνει εξόδους. Και στον αέρα που πήγε σε κάνα δύο σημεία, τον είδα εγώ, ήταν καλό σήμερα. Να πούμε rapto.gr. Το rapto.gr, ο κομμουνιστής το έχει αναβαθμίσει πάρα πολύ. Το rapto.gr, ο κομμουνιστής, το έχει φτάσει σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο. Με πολλά βίντεο, πολλές αναλύσεις, πολλές πικάντικες έτσι, τοποθετήσεις, οι οποίες τις παίρνουν τα μεγάλα κανάλια και τις παίζουν πολλές φορές και μας βάζουν σε μπελάδες χωρίς κέρδος. Το rapto.gr με στέλνει ο κομμουνιστής μήνυμα και μου λέει, καλά που έχω και αυτό το διάολο εδώ πέρα, όλες οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές και ζωντανά και, όπως λένε οι παοξίδες, μανιτοκοπημένες. Πώς τις λέμε? Μαγνητοκοπημένες. Λοιπόν, εκείνο το οποίο μου κάνει μεγάλη εντύπωση είναι η αρνητικότητα του Παναθηναϊκού. Τον επηρέασε πολύ περισσότερο από κάθε άλλη ομάδα η διακοπή. Όμως, ο Παναθηναϊκός έχει πρόβλημα πάρα πολύ μεγάλο στα χαφ και στο κέντρο της άμυνας. Στα χαφ και στο κέντρο της άμυνας ο Παναθηναϊκός είναι πάρα πολύ αργός όταν αμήνεται και καθόλου δημιουργικός όταν επιτίθεται. Και έτσι μπάλα δεν φτάνει εύκολα σε Λέτους, σε Μπέρκ, σε Βιαφάνιδες, σε Μπουμάλ που μπήκε σήμερα σαν αλλαγή κτλ. Δηλαδή αυτοί όλοι αναγκάζονται και κάνουν πολύ περισσότερα μέτρα. Πάρα πολύ περισσότερα μέτρα. Για να πάρουν μπάλα να κατεβούν αυτοί οι ίδιοι. Τον μπρος πίσω που λένε. Μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός, η τετράδα του μπροστά, δεν έκανε τίποτα, δεν βγήκε σε γνηδιασμούς, δεν μπήκε σε ένα σμένα και βρήκε χτύπες στο δεξί άκρο της άμυνας του ΠΑΟΚ για άλλη μια φορά από τον Κίτσιου, που σήμερα ήταν καλός, καλύτερος από το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Βέβαια. Αλλά θα πρέπει να βελτιωθεί κι άλλο. Είχε πρόβλημα. Γενικά το ματς σήμερα έδειξε προβληματικά χαφ. Προβληματικά χαφ. Ο Τζιόλης με εκείνο το αδολοφονικό τάκλιν, το ανόητο στο κέντρο του γηπέδου, που δεν το έκανε και εμένα, αλλά βρήκε με τάπες και σωστά τον απέβαλε ο Κίζας, είναι το πρόβλημα. Ήταν άτυχος. Και δίπλα στο Ζέκα, ο οποίος τα έχει φτύσει, δεν υπάρχει abate, δεν υπάρχουν να πούμε λαγοί που εξαφανίστηκαν. Ο άλλος ο μαύρος, ο καλός ο χαφ που τον φέρανε, ο Εσχέν, εξαφανίστηκε. Γενικά, σήμερα φάνηκε πιο πολύ ο σκόρερ του ΠΑΟΚ, ο Χαρίσης, από κάθε άλλο χαφ. Όταν σε ένα μάτς, διακριθέντας και από τη μια ομάδα και από την άλλη ομάδα, είναι ο Χαρίσης, τον οποίο εγώ μπροστά τον πιστεύω, αλλά δεν τον πιστεύω αμυντικά. Σήμερα μετά την αλλαγή έκανε πολύ καλή δουλειά και πάνω στο Λέτο. Πολύ καλή δουλειά πάνω στο Λέτο. Θα τα λέμε αυτά. Βέβαια. Αλλά όταν σε ένα μάτσο, επαναλαμβάνω, από δύο ομάδες, το καλύτερο χαφ μέσα σε αυτά τα χαφ, όλα τα έξι, είναι τα πέντε, γιατί ο Λέτο είναι φορ. 4-4-2. Είναι ο Χαρίσης, βλέπεις μια αναμέτρηση με προβληματικά χαφ. Με προβληματικά, ναι, θα δούμε τελευταία φορά. Τέλη Ιουνίου. Θα μαζευτούμε πάλι να κάνουμε την τελευταία. Ο ΠΑΟΚ δείχνει να έχει θέμα στο δεξί το στόπερ. Αυτά που σας λέω εγώ είναι, δηλαδή, Μαλεζάς δηλαδή. Ο Μαλεζάς. Του Χατζησαΐα τον τρώνε, με το που τον είδαμε τον χάσαμε, δεν τον ξαναείδαμε. Ο Βιτόρ φεύγει, πάει Τουρκία που πάει, δεν γνωρίζω. Ο οποίος παίζει βέβαια αριστερό στόπερ πολλές φορές. Και δεξιά και αριστερά. Εντάξει, δεν τρελαίνομαι με τον Βιτόρ. Έχει θέμα ο ΠΑΟΚ με το στόπερ του χρόνου. Έχει ο ΠΑΟΚ θέμα με το δεξί μπακ του χρόνου.
Γιατί ο Σκόνδρας που μπήκε πολύ βαρύ, βαρικό καλωδίσκαπνο τον είδα. Ο Λέοβατς είναι σαν άρρωστος από αριστερά. Δεν μου λέει πολλά πράγματα. Και θέλει και τερματοφύλακα. Με άλλα λόγια, ο ΠΑΟΚ από τη μέση και πίσω θέλει δουλειά. Θέλει θωράκιση. Εκεί είναι και το πρόβλημα. Θωράκιση. Δεξί μπακ, ένα στόπερ, τερματοφύλακα και αριστερό μπακ. Είναι και εκεί πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ να είναι ο MVP στα center back ο Τζαβέλας. Είναι και εκεί θέμα σοβαρό να είναι center back ο Τζαβέλας, ο καλύτερος του ΠΑΟΚ και στο σημερινό παιχνίδι και ο καλύτερος του ΠΑΟΚ σαν MVP σε όλο το πρωτάθλημα. Δεν το λέω υποτιμητικά για τον Τζαβέλα, αλλά... αυτό και παίζει τώρα, εντάξει. Ναι, δεν το λέω υποτιμητικά για τον Τζαβέλα, αλλά όταν έχω σαν MVP τον Τζαβέλα και σήμερα και στα play-off και ας είστε χθες στο όλο, ο Μανολάς, θα πούμε και για τους αεξίδες, λείπω αεξί σήμερα. Λείπουν όλοι. Ο Σαλαμάς πρέπει να σκοτώθηκε στον δρόμο. Λες, να πέσε ρε. Και είναι ευκαιρία να μιλήσουμε για μπάλα σήμερα. Πιο πολύ να μιλήσουμε για μπάλα. Λοιπόν, για τον ΠΑΟΚ λοιπόν, τετράδα άμυνας και θεματοφύλακας, άμα θέλει να πάει πολύ μπροστά, να κάνει πρωταθλητισμό, να φτάσει Ολυμπιακό κτλ, να πλησιάσει τον Ολυμπιακό, δεν είναι αυτή η τετράδα στα center back. Και τερματοφύλακας δεν βγαίνει στον ΠΑΟΚ διαχρονικά. Δεν βγαίνει ο Γλύκος. Χάθηκε και ο. Καλά το είδε το έργο ο Τζόρνταν. Συγχαρητήρια για τον Βελίδη. Κάτι είδε. Μου τον πίστευα. Το Βελίδη είναι 30 χρόνια τώρα, τον δω. Τον πίστευα τον Βελίδη. Τον πίστευα τον Βελίδη. Τον πίστευα τον Βελίδη. Εκεί κάναν και το έγκλημα. Διώξανε δίμετρο τερματοφύλακα. Ναι. Ευτυχώς είναι δανεικός, δεν το διώξαν ακόμα. Ναι. Και με φέραν έναν 79, πόσο είναι ο Βελίδης. 1,82. 1,80. Ναι. Ο οποίος και στην έξοδο του είναι, έχει το πρόβλημα. Φοβάται το παιδί. Τον βλέπω εγώ. Η μπάλα είναι στα σίγουρα να την πιάσει και τη δίνει μπουνιά. Είναι μόνος του. Αυτό το πρόβλημα το έχει συνέχεια αυτό. Δεν ξέρω. Μπορεί να μπλοκάρει την μπάλα. Δεν έχει αυτοπεποίθηση στον εαυτό του ο Βελίδης. Ενώ είναι γρήγορος, ξεπετάγεται εύκολα, έχει την έκρηξη σαν τερματοφύλακας, τα χαλάει εκεί πέρα. Πράγμα που δεν έχει ο Γλύκος. Ναι. Ο Γλύκος δεν έχει την έκρηξη, αλλά έχει αυτό εδώ το γαλού. Ναι. Δηλαδή ναι. Έχουν τα αντίθετα αυτοί. Ναι. Έχει θέμα ο ΠΑΟΚ στη θέση 1. Νομίζω ότι πρέπει γενικά, να... Γενικά για να μην το κουράζουμε, έτσι όπως το βλέπουμε τον ΠΑΟΚ, πίσω έχει θέματα, μπροστά ένα πράγμα θέλει. Ένα σεντερφόρ σύγχρονο. Τίποτα άλλο δεν θέλει. Να μείνει ο Μακ. Να μείνει ο Ροντρίγκες. Να μείνει και ο Ζάιρο. Να μείνει ο Ζάιρο. Να αναβαθμιστεί ο Πέλκας. Να αναβαθμιστεί ο Μιστακίδης. Ο Μιστακίδης σε πολύ και καλό. Να πάρει μπροστά ο Χαρίσης με το σκεπτικό ότι θα μπορεί να μαρκάρει. Να έρχεται και σαν τρίτος στα χαφ. Σήμερα το έκανε. Σήμερα. Σου είπα, ναι. Θέλα, θα πάρει παιχνίδι. Είναι πολύ μικρό το παιδί αυτό. Έχει μεγάλα πνευματικά. Μπαίνει σαν είναι χαφάρα. Είναι λίγο αγελαδοτρόφος. Εντάξει, ρε παιδί. Εντάξει. Τα παιχνίδια πάλι δεν θα το πω εγώ. Αλλά σαν τέταρτος μπαίνει καλύτερα. Ναι. Σαν τέταρτος μπαίνει καλύτερα. Δεν έχει τεχνική κατάρτιση μεγάλη. Είναι όμως διεισδυτικός, εφοδικός. Μπορεί να βγει πλάγια, να σεντράρει. Μπορεί να σουτάρει πολύ καλά πόδια. Κανένας από τον ΠΑΟΚ δεν έχει σουτ. Ούτε ο Κάτσε έχει σουτ. Ούτε ο Πέλκας έχει σουτ. Ο Κάτσε έχει θράσους όμως. Ναι, ναι, για σουτ, για σουτέρ. Ναι. Από τους κεντρικούς λέω. Ναι, ούτε ο Τσιόλης έχει σουτ. Να έρθει από πίσω σαν εξάρι από τη μέση απόσταση έχει σουτ. Ούτε ο Τσίμιροτ. Εντάξει, ο Τσίμιροτ. Ούτε ο Τσίμιροτ έχει σουτ. Τσίμιροτ ο είναι... Πέλκας και ο Κάτσε σουτάρουν σαν κορίτσια. Και ο Τσίμιροτ έχει σουτ. Το Τσίμιροτ το κάνει. Δεν έχει. Έχει βάλει και γκολ από εκεί. Δεν έχει. Είναι καλό ότι έρχεται από πίσω. Έχει θράσος. Ξέρει μπάλα ο Τσίμιροτ. Αν βρει λίγο ανοιχτά τα χαφ, λίγο ανοιχτά τα στόπερ. Σημαδεύει, σουτάρει, καλό σουτ. Πολύ καλό σουτ. Ναι. Ωραία, έτσι το κάνει και σήμερα και ισοφάρισε ο ΠΑΟ.